αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, να μην μας επιτρέπετε να προσεγγίσουμε το κέντρο υγείας που έχουν καταλάβει ουσιαστικά οι δυνάμεις καταστολής, λένε ότι μακάρι να προσλάμβανε τόσους γιατρούς, μακάρι να προσλάμβανε τόσους νοσηλευτές, τόσους εργαζόμενους στη Δήμο, στην Περιφέρεια, για να μπορούν να γίνουν οι αποκαταστάσεις, να βρίσκει ο κόσμος την υγειά του, γιατί έχουμε φτάσει εκεί που δεν παίρνει άλλο. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις σε όλες τις κενές οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο και στα κέντρα υγείας του νομού, άμεσα αποζημιώσεις στο 100% στους πληγέντες, να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να τα καταφέρουμε. Είμαστε σήμερα εδώ, έρχεται ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για να μας πει τι. Να μας πει για τις αποζημιώσεις που ήταν προσφερμένες για τον κόσμο, να μας πει για τα επιδόματα ενοικίων που δεν έδωσε στον κόσμο, να μας πει για τα μπάζα που παραμένουν ακόμα στα σπίτια τα πεσμένα και καλούν τον κόσμο να πληρώσει για να κατεδαφίσει τον έναν τύπο που έμεινε και ο κόσμος δεν έχει να πάει. Να μας πει τι για τα αναχώματα και τα ποτάμια, τα οποία τα ποτάμια δεν τα καθάρισαν και τα αναχώματα είναι όπως ήταν πέρυσι μετά τον Ντάνιελ. Τι ήρθε να μας πει εδώ, να κάνει μία τέτοια για να δείξει το κέντρο υγείας τι το έκανε. Έχει προσωπικό, έχει όλα τα μηχανήματα, είναι έτοιμο για να έχει το κόσμο της υγείας εδώ να πάνε εδώ στο κέντρο υγείας για τις πρώτες ανάγκες και να μην πάνε στο νοσοκομείο. Όχι. Και λοιπόν τι έρχεται να μας πει.